Μπορεί η δοκιμασία για την κυβέρνηση να είναι η ψήφιση των μέτρων και οι πλειοψηφίες που επιτυγχάνονται. Ωστόσο, για την κοινωνία, ο Γολγοθάς ξεκινά από την επομένη, αφού το μεσοπρόθεσμο ανατρέπει τη ζωή της πλειοψηφίας των Ελλήνων. Μια από τις ανατροπές που έχει προκαλέσει αναστάτωση και στην Ξάνθη είναι η διαθεσιμότητα που επιβάλλει το νέο μνημόνιο για εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου ορίστου χρόνου που δεν έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ. Οι περιπτώσεις των κατηγοριών ΔΕΕ και ΕΕ διοικητικού λογιστικού εμπλέκουν αρκετές κατηγορίες, ενώ η ΑΔΔ αναζητά ποιες περιπτώσεις εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία, στην οποία πιθανόν να εντάσσονται και υπάλληλοι της περιφέρειας. Φόβοι εκφράζονται για τους εργαζόμενους της ΑΒΑΘ και της ΑΠΕΚ που είχαν μεταταχθεί στο δημόσιο, οι περισσότεροι από τους οποίους απασχολούνται σε υπηρεσίες της περιφέρειας. Η ίδια ανησυχία επικρατεί και στο Δήμο Ξάνθης και γενικότερα στους Δήμους της περιοχής. Πάντως υπάρχουν υπάλληλοι αυτών των κατηγοριών που έχουν μεταταχθεί σε διάφορες φάσεις σε προσωποπαγής θέσεις και με πιο πρόσφατη αυτή του Καλλικράτη. Παράλληλα, σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει, αν και γίνεται λόγος για διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ, είναι πιθανό να ενταχθούν και οι εργαζόμενοι που έγιναν νωρίς του χρόνου με το διάταγμα Παυλόπουλου, κάτι που θα προκαλούσε πραγματικό σοκ όταν μόνο στο Δήμο Ξάνθης εργάζονται περίπου 120 άτομα με αυτό το καθεστώς. Δυστυχώς για τους δημοσίους υπαλλήλους και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ, ο Γολγοθάς συνεχίζεται. Το τσουνάμι μέτρων, το οποίο θα ψηφιστεί σήμερα για όλη την κοινωνία, δεν έχει προηγούμενο. Τα μέτρα που αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα θα φέρουν τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες πολλά χρόνια πίσω. Και δυστυχώς, για ακόμη μια φορά, θέλω να τονίσω ότι η κοινωνία δεν έχει αντιδράσει όπως θα έπρεπε. Όσον αφορά στο ερώτημά σας, θέλω να πω το εξής. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι ήρθαν στο δημόσιο από τον ειδικό τομέα είναι πολύ λίγοι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επιτρέψουμε με ευκολία να απολυθούν. Από την άλλη, αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι αναμένεται να απολυθούν χιλιάδες εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αυτοί δηλαδή οι οποίοι προσελήφθησαν με τον νόμο του Παυλόπουλου, με το προεδρικό διάταγμα του 164. Αλλά θα ήθελα να μην προτρέχουμε, θα ήθελα να δούμε τι θα ψηφιστούν απόψε. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν και από αύριο θα μπορούμε να μιλάμε καλύτερα, με την έννοια ότι θα γνωρίζουμε πλέον τι μέτρα ψηφίστηκαν και δεν είναι μόνο οι απολύσεις στον δημόσιο τομέα για τους αορίστους χρόνου, είναι και πολλές χιλιάδες άλλες που αναμένεται να απολυθούν μέχρι το 2015. Κατά πόσο αυτό επηρεάζει την Ξάνθη? Εάν απολυθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι εργαζόμενοι οι αορίστου χρόνου που προσελήφθησαν, όπως είπαμε, το προεδρικό διάταγμα, εάν απολυθούν οι εργαζόμενοι που υπηρετούν στις δημοτικές επιχειρήσεις, και εδώ θέλω να τονίσω ότι η δημοτική επιχείρηση υπάρχει μόνο στο Δήμο Αυδείρων, ο Δήμος Ξάνθης θα υπολειτουργεί, δεδομένου ότι στο Δήμο της Ξάνθης εργάζονται περί τους 120 αορίστου χρόνου. Όπως καταλαβαίνετε, σε λίγο σταματάνε τα πεντάμινα, περί τα Χριστούγεννα περίπου σταματάνε τα πεντάμινα, κυρίως ο χώρος της καθαριότητας αλλά και το πράσινο δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που, και με το γεγονός ότι απαγορεύονται οι υποσλήψεις και μέχρι και το 2016, ο Δήμος Ξάνθης δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις και δεν γνωρίζουμε ποιο τρόπο θα μπορεί να λειτουργήσει. Ακόμη πιο δραματική όμως κάνει την κατάσταση η πληροφορία πως καταργείται και η διάταξη της θεμελίωσης συνταξιοδότησης για όσους υπαλλήλους απολύονται λόγω κατάργησης της οργανικής τους θέσης και έχουν συμπληρώσει 20 έτη υπηρεσίας. Όσον αφορά το συνταξιοδοτικό καθεστώς, θέλω να τονίσω ότι άλλα ισχύουν σήμερα, άλλα ισχύουν αύριο. Κανένας δεν μπορεί να πει με τα βεβαιότητα τι θα ισχύσει. Ακόμη και για αυτούς οι οποίοι έχουν 25 ετία, δηλαδή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, κανείς δεν γνωρίζει με αυτή την κυβέρνηση και με τις εντολές της Τρόικας τι θα ξημερώσει. Κανείς δεν γνωρίζει αν θα βγει με τα χρόνια που πρέπει να βγει σε σύνταξη, ή αν θα βγει στα 70, ή αν θα βγει στα 75. Δεδομένου ότι και με το μνημόνιο ήδη τα χρόνια αυξήθηκαν κατά 2 έτη. Σίγουρη η ασαφής ανακοίνωση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους και αναμένεται η σαφής και τελική διατύπωση για να εκτιμηθεί το μέγεθος του προβλήματος.